Κλείστε εισιτήρια για Παρίσι. Θα πάρουμε μετάλλιο. Ή πάμε για μετάλλιο. Θανάσατε το κούμπο. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει την Κροατία. Ναι. Είμαστε καμιά ώρα μετά. Λίγο δουλειές, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Όχι και μια ώρα, εσύ. Είναι μια ώρα. Σταμάτα, λοιπόν, να πούμε ότι δουλεύουμε παραπάνω, εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, Ευάγγελος Παπαδημητρίου. Αντώνης Τρογγυλάκης. Στο γήπεδο, Αντώνης Τρογγυλάκης. Η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 2008. Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Και καιρό ήταν, λοιπόν. Και καιρό ήταν, σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έβγαιναν τα προολυμπιακά τουρνουά. Όχι. Αποκλεισμός από την Ιγυρία το 2012. Αποκλεισμός από την Κροατία στον ημιτελικό του τουρνουά του Τωρίνο το 2016 και τον Ντάριο Σάριτς. Αποκλεισμός από την Τσεχία στο προολυμπιακό του Καναδά. Ναι. Επιτέλους. Δεν μας πήγαινε καλά. Έσπασε μια μικρή κατάρα. Να το πω. Ο Βασίλης Παλούς δεν δεχόταν συγγνώμη, δεν δεχόταν τη λέξη κατάρα, αλλά ξέρουμε όλοι πόσο προληπτικός είναι. Ναι. Εντάξει. Κατάρα ήταν. Μια χαρά κατάρα ήταν. Λοιπόν, εύκολα. Ναι. Όχι δύσκολα, θα έλεγα. Όχι δύσκολα. Σου έδωσες την εντύπωση στο δεύτερο ημίχρονο ότι υπήρχε περίπτωση να χάσει η Ελλάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο. Κοίτα. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν αντίπαλο. Όχι, αλλά μόνο. Υπάρχει λόγος που ήταν η ομάδα που μας δυσκόλεψε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται. Όπως περιμέναμε. Περιμέναμε ότι ήταν άλλο παιχνίδι σε σχέση με τη Σλοβενία. Ήταν άλλο παιχνίδι σε σχέση με τη Σλοβενία. Ξεκάθαρα. Χρειάστηκε το takeover του Νικαλάθη. Νικαλάθη, βαθιά υπόκληση. Αυτά που έκανες, ίσως ο ορισμός του point guard σήμερα. Συγκινητικός. Με 14 πόντι, 11 assist. 5 rebound. 5 στα 14 shoot, δεν πειράζει. Χαλάλι. Όλα για εντάξει, πάρα. Εντάξει. Δε. Αλλά τα floater που έβαλες, αυτό ειδικά μετά από το επιθετικό rebound, πάρα πολύ μ' άρεσε. Στην άστοχη βολή του. Γιώργο Παπαγιάννη. Τα memes που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο Twitter. Λοιπόν. Με το πρόσωπό του στο κορμί του Στεφ Κάρι. Πάνε και έρχονται, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική εμφάνιση 19 πόντι, 5 στα 8 τρίποντα. Αλλά για να. Μετά αυτή τη μίνι παρένθεση, γιατί έπρεπε να αναφέρουμε και στους προγνωστές. Και φυσικά, Γιάννη Αντετοκούμπο, να μην το ξεχνάσουμε, ο MVP, 23 πόντι, στο χαλαρό, 8 rebound. Ο MVP του τουρνουά. Του τουρνουά, ναι. Του αγώνα ήταν ο Νικαλάθης. Ναι. Κάποια προβλήματα απέναντι στην ομάδα των Κροατών, τα οποία τα περιμέναμε και αυτά, γιατί το είχαμε πει ότι θα είναι τακτικά ανώτεροι από τους Σλοβαίνους, οι οποίοι. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο να είσαι τακτικά ανώτερο αμυντικά από του Σλοβαίνου. Ο Σλοβαίνου είναι μια απίστευτα soft ομάδα και δεν έχει τα κορμιά, δεν έχει την ενέργεια, δεν έχει του παίχτε που να μπορούν να συνταχθούν για να φτιάξουν, για να φέρει σε εφαρμογή ένα πλάνο αμυντικό απέναντι στον Γιάννη. Η Κροατία έχει αυτού του παίχτε, Ζούμπατ, Σάριτ και άλλοι. Ο Γιάννη δεν μπορούσε να φτάσει εύκολα κοντά στο καλάθι και να σκοράρει. Πήρε πολλά jump shoot από μέση. Απόσταση, αλλά και πάλι κατάφερε να βάλει τους 23 πόντους. Κατάφερε προς το τέλος. Στο δεύτερο ημίχρονο να πάει στην γραμμή των βολών. Η Ελλάδα γενικά το πήρε αυτό το μάτς κυρίως με την άμυνά της, θα έλεγα, στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν εκπληκτική άμυνα που παίξαμε. Και με το δεδομένο ότι 30 πόντους. Έβαλε η Κροατία, έβαλε 30 πόντους. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Μου επιτρέπεις να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Πρώτο πραγματάκι. Μου το είπε σε στυλ. Άσε με να μιλήσω. Όχι. Μιλάω πολύ. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Λοιπόν, πρώτον, θυμίζουμε ότι έχουμε μαζί μας τη ΔΕΗ. Βεβαίως. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διάρκεια, αυτή τη μίνι διαδρομή που είχαμε στον Προελπιακό, είχαμε μαζί μας τη ΔΕΗ. Εννοείται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι χορηγός και της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας, γιατί κάνουμε και τον επίλογο, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό. Είναι τελευταίο επεισόδιο σήμερα. Επίλογος λοιπόν, του Road του Paris. Ακριβώς, δεν υπάρχει Road του Paris, είναι Paris τώρα, σκέτο. Okay. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να μείνουμε πολύ στα αγωνιστικά. Ξέρεις γιατί? Είχαμε πολύ ωραίες σκηνές μετά το τέλος του αγώνα. Πολύ ωραίες σκηνές και θα πω την πρώτη που μου έμεινε πάρα πολύ. Πάει να παραλάβει το βραβείο του MVP του τουρνουά ο Γιάννης Αντετοκούμπο και έχει σφιγμένη τη γροθιά. Ο άνθρωπος που έχει πάρει πρωτάθλημα NBA, έχει πάρει MVPs, έχει πάρει τα πάντα. Έχει ό,τι μπορεί έχει να κερδίσει με συμβουλικό κυβάκι, το έχει κερδίσει. Μπράβο. Στο NBA δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Και πήγαινε για να πάρει αυτό το βραβείο που εντάξει, εγώ αν ήμουν το κούμπο, μπορεί να το βάζω στο ράφι μου κάπου. Κατάλαβε πώ το λέω. Και έσφυγε τη γροθιά.
ήταν συγκινημένος, να το πούμε γι' αυτό, έπιασε η κάμερα, ήταν συγκινημένος μετά αυτό, το τέλος του αγώνα και ακούσαμε και όλο το γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό. Ναι, αντικείμενο λατρείας ο Γιάννης. Ναι. Λογικό, όλη αυτή τη συγκίνηση τη βρίσκω απόλυτα λογική, γιατί αυτή είναι η πρώτη επιτυχία ουσιαστικά του Γιάννη το κούπο με την Εθνική. Δεν είναι μετάλλιο. Και ο Γιάννης το είπε μετά στη συνέντευξη τύπου, ότι εγώ θέλω να κερδίζω. Σε αυτή τη θέση. Ναι, σε αυτή τη θέση, εκεί που καθόσουν εσύ, ότι πάμε για να κερδίσουμε κάτι. Εγώ θέλω να κερδίζω. Σε όλες τις ομάδες που είμαι, θέλω να κερδίζω. Δεν είναι μετάλλιο, αλλά είναι αυτό που νομίζω κι εγώ ότι ένιωσε ο Γιάννης και που έκανε ξεκάθαρο ότι ένιωσε, είναι ότι πέτυχε κάτι με την Εθνική που το έψαχνε. Γιατί είναι μια επιτυχία το να περάσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί να σκεφτούμε ποιος απέκλεισε η Ελλάδα ουσιαστικά. Απέκλεισε τη Σλοβενία και την Κροατία. Η ίδια η Ελλάδα απέκλεισε τη Σλοβενία και την Κροατία. Όχι από σποντα. Όχι από σποντα. Ναι. Ναι. Πόσες ομάδες μείναν εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Θα μείνει, έμεινε η Ιταλία, ναι, για παράδειγμα, αμέσως. Έμεινε μια Λετωνία η οποία το είχε πάει καταπληκτικά. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πούμε λίγο και τι έγινε και στα υπόλοιπα μετά. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Η Βραζιλία έκανε την όχι και τόσο μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα. Συμφωνώ. Θα έλεγα έκπληξη με δεδομένο το πώς πήγε η Λετωνία πέρσι στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ήταν πολύ διαφορετική η ομάδα. Mm-hmm. Τα είχε πάει αρκετά καλά. Μάλλον ήταν ανέλπιστα καλή η περσινή πορεία. Ήταν ανέλπιστα καλή η περσινή πορεία, θα λέγαμε. Φάνηκε η απουσία του Κρίσταψ Μποζίκης. Αλλά όπως και να έχει, η Λετωνία ήταν ο λιγότερο δυνατός οικοδεσπότης μαζί με το Περτορίκο. Mm-hmm. Είναι σίγουρο, ναι. Η Ισπανία πέρασε, για παράδειγμα. Ναι. Προσπάθησαν οι Μπαχάμες, αλλά η Ισπανία πέρασε. Σίγουρα που δεν θα περνάει. Η Λιθουανία, λογικά, θα περάσει. Δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά μένει εκτός ο Λουκαντόντσιτς, μένει εκτός ο Ντάριος Σάριτς, μένουν εκτός κάποιοι παιχταράδες και η Εθνική θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί, πριν πάμε στο εκεί, να πούμε κάποια άλλα σκηνικά. Ναι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση από όλους τους παίκτες, έκδηλη στα πρόσωπά τους, ειδικά όσοι μίλησαν αρκετή ώρα στη μεικτή ζώνη. Thomas Walkup, του είπα χαρακτηριστικά πριν από 2 χρόνια, σου λέει κάποιος, για παράδειγμα, ότι θα παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς αντιδράσα, θα του έλεγα ότι πρέπει να όλοι οι παίκτες του NBA να παραιτηθούν από την Εθνική Ελλάδος και τότε θα παίξω εγώ. Για να παίξω εγώ, ναι. Και μας επανέλαβε, μας είπε ότι ήταν πραγματικά σωστό timing για μένα να γίνω Έλληνας και ένιωθε πολύ συγκεκριμένος. Νιώθει μέλος αυτής της ομάδας και αντιλαμβάνεται πλήρως τι σημαίνει να εκπροσωπείς αυτή τη φανέλα. Ναι. Το νιώθει πάρα πολύ έντονα. Και καλά, φαίνεται από και το πώς παίζει στο παρκέ και εντελώς μετά και η χαρά του. Μεγάλη χαρά στα πρόσωπα των παικτών. Ντίνος Μίτογλου, Γιώργος Παπαγιάννης. Γιώργος Παπαγιάννης για ένα εχθρολόγο. Όσοι ήταν παρόντες, ειδικά στο προολυμπιακό του Καναδά, ήταν χαρούμενοι για ένα έξτρα κίνητρο. Για ένα έξτρα λόγο. Εννοείται. Και γενικότερα είναι αυτό το συνέστημα ότι δεν πήραμε το μετάλλιο, αλλά καταφέραμε κάτι. Κερδίσαμε ένα τουρνουά. Πήραμε το ιστήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008. Έχουμε να παίξουμε. Και είναι μεγάλη υπόθεση ακόμα και η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί μιλάμε για ένα τουρνουά, το θυμίζουμε τυπικά, 12 ομάδων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλές ομάδες κλασικές δυνάμεις του παγκόσμιου μπάσκετ. Άμα το πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αργεντινή δεν θα είναι εκεί. Πολύ σωστά. Δεν θα είναι εκεί. Ξέχασα την Τουρκία. Ξέχασα να αναφέρω την Τουρκία γιατί η Κροατία είχε αποκλείσει την Τουρκία πέρσι το καλοκαίρι. Ακριβώς. Στα προκριματικά για στο προ-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 
θα δούμε ότι είναι πολλές. Είναι πολλές. Και η Γαλλία, και η Γαλλία, να το πούμε αυτό, και η Γαλλία, άμα δεν ήταν η οικοδεσπότη του τουρνουά, δεν θα ήταν. Βάσει αποτελεσμάτων των προηγούμενων διοργανώσεων, δεν θα ήταν. Να πω έτσι, επειδή πλέον είμαστε σε mood Ολυμπιακών Αγώνων, Βεβαίως. Ότι είμαστε στον πρώτο όμιλο με Καναδά, Αυστραλία και Ισπανία. Δεν μας υπολογίζει πολύ κόσμο για μετάλλιο και το βρίσκω λογικό. Έβλεπα πριν ένα άρθρο που είχε η FIBA. Mm-hmm. Των experts και ρωτάγανε ποιες ομάδες από το προολυμπιακό, με δεδομένο θα κερδίσουν το προολυμπιακό, πιστεύετε ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν και μετάλλιο στο Παρίσι. Okay. Οι περισσότεροι λέγανε καμιά. Δεν ήταν ότι δεν λέγανε όχι Ελλάδα, λέγανε καμία, γιατί θεωρούν δεδομένο ότι Team USA, είπα, Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδάς,
αμέσως ανέφερα 5. Ναι, και δεν χωράνε. Που θεωρούν ότι έχουν κλειδώσει τα μετάλλια. Θα δούμε τι θα γίνει με τις διασταυρώσεις, θα δούμε τι θα γίνει και στις άλλες και στους άλλους ομίλους. Το θέμα είναι ότι η εθνική αποπνέει μεγάλη αισιοδοξία, δικαιολογημένη αισιοδοξία. Και άλλα καλοκαίρια είχαμε αισιοδοξία, αλλά το γεγονός ότι πήραμε το εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποκλείοντας με πολύ καλό μπάσκετ, με πολύ ισορροπημένο μπάσκετ, με έναν αέρα φρεσκάδας, με ένα Γιάννη Αντετοκούμπο που το σχολίασε και συνέντευξη τύπου, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ενταχθεί στην εθνική καλύτερα σε σχέση με κάθε άλλη φορά, πιο επιτυχημένο στο παρκέ τουλάχιστον, το βλέπουμε μέχρι στιγμής, τότε αυτό μας κάνει να ονειρευόμαστε. Αυτό που είπες για τελευταίο για τον Γιάννη, νομίζω ότι ένα πρώτος λόγος είναι ότι έχει οριμάσει, προφανώς. Okay, γιατί έτσι, αυτή είναι η φυσική εξέλιξη ενός επιτυχημένου αθλητή, να οριμάζει κάθε φορά. Και νομίζω ότι ένας άλλος λόγος είναι ο κύριος που καθόταν πριν στη θέση σου, Βασίλης Πανούλης. Εδώ, ναι, εδώ καθόταν. Ναι, βεβαίως. Ο Βασίλης Πανούλης, ο κότς Βασίλης. Ο κότς Βασίλης, όπως έλεγε και συνέδειο τύπου. Θέλω να κάνω και μια μικρή υποσημείωση, γιατί είναι σημαντικό για το φορμάτ των Ολυμπιακών Αγώνων. Μην έχετε στο μυαλό σας ότι είναι οι δύο πρώτες θέσεις, είναι η Αυστραλία καλή, είναι ο Καναδάς καλός κτλ. Περνάνε οι δύο καλύτεροι από τους τρεις ομίλους, συν οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες. Ακριβώς. Για την οκτάδα. Και επειδή είναι το τουρνά τέτοιο, φτάνει στην οκτάδα και μετά με μια νίκη έχει πέντε τετράδα κατευθείαν. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι ναι, υπάρχουν μεγαθύρια, υπάρχουν ομάδες που είναι έτοιμες, Γερμανία π.χ., Καναδάς, με την έννοια ότι παίζουν χρόνια μαζί και έχουν κεφαλαιοποιήσει κάποιες επιτυχίες. Αλλά ουσιαστικά, μόλις περάσεις, πας για τη μία νίκη. Τετράδα μετά. Ναι, ισχύει αυτό. Χωρίς να είναι εύκολο. Θεωρείς τώρα, μιλάς για την Αυστραλία. Σε φοβίζει η Αυστραλία, σοβαρά? Όχι. Όχι. Δεν είναι η Αυστραλία άλλων ετών, θα άλλων έλεγα. Ετών. Σωστό. Η παλιά σχολή έχει λίγο. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγαθύριο η Αυστραλία. Ψάχνω τώρα γιατί, συγγνώμη, είπες έχουμε Καναδά. Αυστραλία, ναι. Και Ισπανία. Θα είναι δύσκολο. Κοίταξε να δεις τώρα με την Ισπανία τι γίνεται. Ούτε η Ισπανία με φοβίζει. Μπράβο. Μπράβο. Δεν θεωρώ ότι αυτή η ομάδα της Ισπανίας της λείπουν πράγματα. Και αν δεν υπήρχε ο Λόρεντζο Μπράουν, σαν απομηχανής Θεός. Και δεν το λέω αυτό επειδή είναι natural J, πριν να προλάβω τα σχόλια, όπα αρέσει, και εμείς έχουμε τον Thomas Walkup. Εξαρτάται πάρα πολύ από τα γούστα και τα κέφια του Λορέντζο Μπράουν η εθνική Ισπανίας. Θα έλεγα, εντάξει, τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτά και δεν είναι wishful thinking αυτό. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει χάσει κάτι από το μέταλλο της. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο το φόβητρο που ήταν μια φορά και ένα καιρό. Θα μου πει κάποιος στο Ευρωμπάσκετ 2022, πολύ αυτό λέγανε. Αλλά νομίζω πως δεν θα είναι. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Χουάντσο Χερνάν Γκόμες, ο οποίος κάνει ή καλά τουρνουά κάνει, ή κάνει κάποια κομβικά καλά παιχνίδια πάντα με την Ισπανία. Ναι, είναι εκεί. Αλλά θα έλεγα ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να την χαρακτηρίσει σαν θηρίο στον όμιλο είναι ο Καναδάς. Ο Καναδάς είναι ομάδα για μετάλλιο. Δεν το συζητάμε. Ο Καναδάς είναι σίγουρο ομάδα για μετάλλιο. Και βάσει παικτών, βάσει ρόστερ, βάσει αθλητικότητα. Ίσως η ομάδα που στο πολύ θεωρητικό επίπεδο ματσάρει καλύτερα. Κοντράρει την Αμερική. Ναι, Team USA. Να σου πω κάτι. Θα το πω. Έχω πει πολλά έτσι και σε αυτή τη ζωή. Θα πω ακόμα ένα. Θα κάνω ένα hot take και θα πω ότι η Αμερική δεν θα πάρει το ξένο μετάλλιο. Ξέρεις τώρα, το λες αυτό και βλέπω τώρα ότι ο Kevin Durant έχει κάποια προβλήματα και. Όντως. Ένα πρόβλημα τραυματισμού το οποίο το αφήνει προς το παρόν, τον αφήνει εκτός προς το παρόν προετοιμασίας. Καλά, έχουν μείνει άλλοι 11, μην το ψάχνει. Ακριβώς. Θα μου κάνει, εντάξει, θα είναι συγκλονιστική έκπληση για μένα, ό,τι και αν ναι, συμβαίνει. Καλά, εντάξει, ναι. Πολλοί κόσμοι μένουν στο LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Anthony Edwards. Μπάμα Ντεμπάγιο. Ακόμα και δεν αναφέρω τους εκπληκτικούς, τους διαγαλαξιακούς, τους generational superstars αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω δηλαδή για τους Hall of Famers. Και πέρα από τους Hall of Famers να δεις, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Ο Άντωνι Έντουαρτς δεν κατάφερε πέρσι να κάνει κάτι στο παγκόσμιο κύπελο, με την εθνική. Είπα όμως είναι τελείως διαφορετικός παίκτης, έχει ανέβει
ανέβει και ακόμα σωστό. Ένα επίπεδο φέτος. Πιστεύω ότι είναι φαβορή η Team USA. Προφανώς και είναι φαβορή. Και η Team USA βγάζει και αντιδράσεις. Το περσινό τους πλήγωσε. Να σου πω κάτι. Στον εγωισμό. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Δεν θες. Δεν θέλω γιατί βγάλανε. Έτσι, πες την αλήθεια, δεν θέλω. Είναι wishful thinking αυτό που κάνεις. Βγάλανε κόμπλεξ τρελό με τις συνεχόμενες αποτυχίες. Στα... Κόμπλεξ. Εντάξει, τους δημιουργούν κίνητρο. Περίμενε. Δεν μπορεί τη μία χρονιά να μην υπάρχουν καν στη συζήτηση παίκτες όπως ο Λεμπρόν και ο Κάρι και ξαφνικά μόλις έχουν τις συνεχόμενες αποτυχίες να λένε «Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε το τέλος Ιούλη, πάμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ». Και ενώ έχουν βγάλει δεξαμενή 40-45 παικτών, μετά από μια εβδομάδα έχουν βγάλει τελική εντεκάδα. Εντεκάδα συν ένας μετά που προσθέθηκε. Προσθέθηκε ο Λέοναρντ, δηλαδή για το Θεό. Αυτό έχει σχολιαστεί από πάρα πολλούς. Θυμάμαι το Αιρίς Ράις, που παίξει Παναθηναϊκού, Μακάμπι, Final Four MVP. Μας είχε πει ότι το βρίσκει λίγο γελίο να μην υπάρχει προεπιλογή στην Team USA, να μην υπάρχει bootcamp, ας πούμε. Mm-hmm. Να μην δοκιμάζονται κάποιοι παίκτες και να λένε «Α, αυτοί είναι». Και έχουν αφήσει πόνιες άλλοι, Γκίλμπερτ Αρίνας, για παράδειγμα. Λέει πολλά, λέει πάρα πολλά λάθος. Μέσα σε αυτά πετάει και τίποτα σωστό. Κάνει και μερικά truth bombs. Τις ρίχνει. Πού και πού, αραιά και πού. Όταν αφήνει τα κομπλεξικά του. Ότι είναι χορηγή στη μέση, ότι είναι εμπορικό το ζήτημα. Και εντάξει, ίσως να μην είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί να μην είναι και τόσο θεωρία συνωμοσίας αυτό. Να είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι οι χορηγίες κρίνουν και αποφασίζουν ουσιαστικά το ποιος θα πάει. Γι' αυτό και ότι είναι 12 παίκτες, τέλος. Αυτοί είναι. Μόνο άμα κάποιος βγει εκτός για τραυματισμό. Ναι, για κάποιο λόγο το συζητάμε πάλι. Θα καλέσουμε κάποιον άλλο. Τώρα είπες για τον Καουάι ότι θα είναι μέσα. Είχε βγάλει ο Άντριαν Γουζανόρος και ο Ντέρικ Γουάι τον Boston Celtics. Ίσως να είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Άμα τελικά ο Καουάι δεν προλάβει, ναι, δεν προλάβει. Να είναι εκεί. Όπως και να το κάνουμε, είναι πυρηνικά όπλα αυτή η εθνική ομάδα, είπα. Δεν υποτιμώ τη Γερμανία, δεν υποτιμώ τη Σερβία, γιατί και η Σερβία ψάχνει κάτι μεγάλο με τον Νίκολα Γιώκητς. Κοίταξε να δεις. Επειδή έχουμε μερικές μέρες μπροστά μας με τους Ολυμπιακούς, θέλω να γυρίσουμε λίγο σε εθνική. Αν μου επιτρέπεις. Ναι, εγώ τον πήγα και εγώ το κλείνω. Τίμιο. Okay. Λοιπόν, ποιος ήταν ο MVP της Ελλάδας στο προ-Ολυμπιακό? Αν δεν πεις Νίκα Λάθη. Αυτό εγώ θα έλεγα Νίκα Λάθη. Ωραία. Μπράβο, Αντώνη. Σέβομαι απεριόριστα όσα προσφέρει ο Γιάννης και το πώς παλεύει. Όμως, σήμερα έχει κάνει τεράστια παιχνίδια ο Νίκ. 10.5 ασίς μεσό. Αδιανόητους αριθμούς. Να αναφέρουμε τους αριθμούς τη μια στιγμή. 10 double-double. Ο τύπος έκανε μέσο όρο double-double. Σε 28 λεπτά, 10,5 ασίστ. Σε μια ομάδα που ναι, μεν είναι ο βασικός playmaker, ακόμα και όταν παίζει μαζί με τον Thomas Walkup. Ο Thomas Walkup είναι ο off the ball, μακριά από την μπάλα guard. Σε 28 λεπτά, 10,5 assist, μόνο 1,5 λάθη, 1,5 λάθη. Τεράστιο νούμερο γι' αυτό. Εκπληκτική αριθμή. Σήμερα είχε ένα, μόλις ένα λάθος σήμερα. Και 3,8 rebound και 6 ντουρτά. Βοήθησε στην άμυνα. Σήμερα έκανε take over όταν αρχίσαμε να γινόμαστε αφεντικά κατά κάποιο τρόπο τεινά του παιχνιδιού. Όταν η Ελλάδα άρχισε να φαίνεται ότι αποκτά ένα σταθερό προβάδισμα, χτίζει ένα σταθερό προβάδισμα και το κρατήσει. Καταπληκτικό διάβασμα παιχνιδιού από όλες τις απόψεις. Playmaking, σκοράρισμα. Νίκα Λάθης. Νίκα Λάθης είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Μας το είπε, αυτό είναι κάτι ωραίο που μας είπε ο Τζος Παπαγιάννης. Μιλάγανε, λέει, όλη τη σεζόν στη Φενέρ. Είπε πώς ήταν το στήριγμά του, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά του Παπαγιάννη, άσχετα από το NBA, σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Και ήταν το στήριγμά του, μας είπε, στην Κωνσταντινούπολη, ο Νίκα Λάθης. Μιλάγανε πολύ, πρώην συμπαίκτες και στο Παναθηναϊκό φυσικά. Και μάλλον ο Σονούπο. Και συνέχεια, και κάθε φορά μας λέει ο Γιώργος Παπαγιάννης, όποτε το λέει εθνική, I'll be there, θα είμαι εκεί, ο Νίκα Λάθης. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Μπορεί, δεν ξέρω, I'll be there. Είναι απίστευτη η αφοσίωση του Νίκα Λάθη στην εθνική ομάδα. 100%. Και επειδή μιλάμε για τον Καλάθη πριν, μιλήσαμε με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Συγγνώμη, είναι διακοπτό. Γι' αυτό και χαίρομαι έξτρα για τον Νίκα Λάθη, ο οποίος παρών τόσα πολλά χρόνια με την εθνική, από το 2009 και μετά, από το Ευρωμπάσκετ,
Αυτός έχει ζήσει και ένα. Έχει πάρει και ένα μετάλλιο. Ήταν σωστό, ήταν το 2009. Αλλά ήταν παρόν το 2012, ήταν παρόν το 2016, ήταν παρόν το. Και στη Βικτόρια του Καναδά. Και επιτέλους το έζησε κι αυτός. Το έζησε κι αυτός. Το κατάφερε. Πιστεύεις ότι είναι και το Last Dance. Του Νίκα Λάθη. Ναι. Σοπαρέ. Δεν θα παίξει το Ευρωμπάσκετ του χρόνου. Αυτό λέω και εγώ. Είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Είναι μια συζήτηση. Γιατί. Γιατί το λες αυτό. Όχι. Επειδή θα είναι 36. Παιδί μου, εντάξει, λέω. Okay. Σούπερ. Τέλειος. Όχι, εντάξει, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως παίζει. Τι είπαμε, point guard είναι ο Νίκα Λάθη. Δεν το συζητάμε. Αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν για τον Λιόπουλο, του είπα. Δεν μ' άρεσε να μιλάω για άλλους παίκτες όταν έχω κάποιο παίκτη μπροστά μου. Απλά του λέω στο συγκεκριμένο, νιώθω ότι είναι ο καλύτερος πασέρ στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και μου λέει, συμφωνώ. Τελεία. Απλά. Ναι. Απλά και όμορφα. Δηλαδή, το λύσαμε εκεί και ξέρεις, είναι και κρέμα. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, για να το κλείσουμε καλά, εδώ. Ναι, τι υπάρχουν και άλλοι παίκτες, δηλαδή κάποιος θα σου πει ηλιός και τα λοιπά, αλλά σε αυτό το επίπεδο που να έχει διατηρήσει την ποιότητα του playmaking του. Του πώς, γιατί το playmaking δεν είναι απλά κάνω μια φαντασία πάσα. Είναι διάβασμα, είναι πώς οργανώνω, πώς κατευθύνω την επίθεση πριν καν φύγει η μπάλα από τα χέρια μου, πώς διαβάζω τις φάσεις, γρήγορες αντιδράσεις, όλα αυτά. Αυτό είναι ο Νίκα Λάθης. Είναι το απόλυτο. Το και, απόλυτο. Το είδαμε και τώρα σε αυτό το προολυμπιακό τουρνουά που δεν νικήκαμε. Και βλέπουμε τώρα τι θα κάνουμε στο και Παρίσι. Βλέπουμε. Τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι. Πάνε να το απολαύσουν, φαντάζομαι. Εντάξει, σίγουρα. Προφανώς. Δεν πάνε μόνο να το απολαύσουν. Να πούμε και αυτό του Βασίλη Σπανούλη. Ναι. Δεν πάμε για να κάνουμε διακοπές. Ναι, αυτό. Δεν πάμε να κάνουμε διακοπές. Και είναι μια ομάδα η οποία πάει με αυτή την ταχύτητα. Είναι μια ομάδα από νικητές. Βασίλη Σπανούλη, Γιάννη Αντετοκούμπο, αμέσως οι δύο άνθρωποι που ήταν εδώ πέρα. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να κερδίζουν. Δεν έμαθαν να χάσουν. Δεν έμαθαν ποτέ. Ναι, και γι' αυτό είναι εθισμένοι στις νίκες. Να σου πω κάτι. Είναι λίγο η ρωσιλιά που έχουμε κάτσει τώρα εδώ πέρα που κάθονταν πριν. Πάμε να σηκωθούμε λοιπόν σιγά-σιγά. Νιώθω ότι ναι, είναι λίγο η ρωσιλιά. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Για τον Παπαγιάννη. Έχει τέτοια αυτοπεποίθηση και με την εθνική, γιατί νιώθω ότι η χρονιά ήταν περίεργη στη Φενέρ. Ναι. Εντάξει, αλλαγές προπονητή πάντα, ξέρεις, και η πίεση της ομάδας, γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα με τεράστια πίεση, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο να ελευθερώνεται, να λυτρώνεται, δεν ξέρω, πες το όπως θες. Οπότε, ήταν ωραίο και το μάτι σήμερα έκανε ματσάρα. Το χρειαζόταν και αυτός να είναι τόσο καθοριστικός ναι, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Το χρειαζόταν. Το χρειαζόταν. Μεγάλη υπόθεση. Και το πανηγύριζε σε κάθε τρίποντο, χέρι πάνω, τρίο κτλ. Και πόσο σημαντικό ήταν να μπουν αυτά τα σούτε όταν σε κάποια φάση που ο Γιάννης δεν έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει στην επίθεση. Ήτανε, γνωστό ήταν ότι θα τα δώσει αυτά τα σούτε. Ακριβώς, ακριβώς. Και το πλήρωσε. Καλό για εμάς, κακό για εκείνους, γιατί εμείς πάμε, η Ελλάδα πάει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Για πέμπτη φορά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν ωραία η παρέα. Να σου πω, γουρλίδικο αυτό το podcast για το ελληνικό μπάσκετ. Καλά πάμε. Για το ελληνικό μπάσκετ, πολύ γουρλίδικο. Όταν το κάναμε στο Βερολίνο, το πήρε η ελληνική ομάδα, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ήταν όχι ακριβώς, δεν ξέρω τα πόσα, 50-50, να το παίρνει κάποια ελληνική ομάδα. Ήταν 50%. Ήταν 50% ναι. Να το πάρει κάποια ελληνική ομάδα. Ίσως. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς λειτουργεί έτσι. Τέλος πάντων, το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, το πήρε η ελληνική ομάδα. Τώρα κάναμε πάλι podcast. Η Ελλάδα πέρασε στο Παρίσι, προκρίθηκε στο Παρίσι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι μου λέει ότι η ΔΕΗ, η οποία ήταν μαζί μας σε αυτό το προολυμπιακό τουρνουά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έδωσε τη δική της ενέργεια και ήταν και κοντά στην εθνική. Πρέπει να το σκεφτεί και να είναι μαζί μας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί με αυτό το ποσοστό που έχουμε, πάμε μια μετάλλια μετά. Πρέπει να το τριτώσουμε το καλό. Λοιπόν, το καταθέτω. Θα έχει αρκετό χρόνο η εθνική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Και λογικό να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη. Εννοείται. Θα δουλέψει πάρα πολύ. Θα δει τι μπορεί να κάνει καλύτερα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και να είναι τι υγιής, μπορεί έτσι. Να βελτιώσει. Αυτή την εκπληκτική δεδομένου το πόσο λίγο καιρό ήταν μαζί όλοι οι παίκτες χημεία που είχαμε, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Εννοείται. Να τη βελτιώσουμε. Έχουμε τους παίκτες. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Έχουμε το ρόστερ. Αμυντικά δαγκώνουμε. Αμυντικά είμαστε μια ομάδα που λέει προσοχή δαγκώνει. Μπορούμε να παίρνουμε παιχνίδια από την επίθεση, από την άμυνα.
ο Βασίλης Πανούτσης μπορεί να κάνει πολλά με αυτήν την ομάδα. Ακριβώς. Μένει να δούμε τι θα δούμε στο Παρίσι. Πάμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία λοιπόν. Ναι. Και με χαμόγελο. Και με χαμόγελο. Και με χαμόγελο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όσους μας είδαν, μας άκουσαν, ό,τι προτίμησαν τέλος πάντων. Μας κάτσαν και με τον τρόπο του συντροφιά. Ατουταλέρ. 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 Τέλος.